Πολύ μακριά από όλα αυτά. Έχουμε λουκέτο σε νυχτερινό κέντρο στην Πειραιώς, από κλιμάκιο της ΑΔΕ. Και αυτό μετά βεβαίως από τη διαπίστωση σειράς παραβάσεων από τον Ταύρο, μαζί μας η συνάδελφος Μαρία Δουρουδή. Να δούμε τι γίνεται. Το έχουν σφραγίσει το κέντρο. Μαρία. Πριν λίγα λεπτά, Νίκη, λοιπόν, άντρες εδώ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόντων. Έφτασαν εδώ στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Άντζελα Δημητρίου και ο Νίκος Κουρκούλης και ανέστειλαν τη λειτουργία του για 48 ώρες, σήμερα και αύριο. Να σου πω λοιπόν τώρα το παρασκήνιο, ότι ακριβώς συνέβη, σε σύγκριση με όλα αυτά που διαρρέονται τις τελευταίες ώρες, ότι παρίστανα τους πελάτες και ότι έριξαν μέχρι και λουλούδια. Όπως μας είπαν οι άντρες της Ανεξάρτητης Αρχής, ήταν εδώ γύρω στις 12 παραμονή Χριστουγέννων και ζήτησαν μία απόδειξη των 10 λεπτών. Από αυτή την απόδειξη λοιπόν και πριν ζήτησαν όλες τις προηγούμενες αποδείξεις που έχουν κοπεί. Βρέθηκε λοιπόν ότι δεν υπήρχαν 11 αποδείξεις. Και με αυτό λοιπόν σαν αποτέλεσμα σφραγίστηκε το νυχτερινό κέντρο. Μάλιστα μας είπαν ότι αν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καθίσουν και να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα, ίσως να έβρισκαν και πολύ περισσότερες παρανομίες, αλλά δεν την έχουν οι άνθρωποι. Την ίδια βραδιά έγινε έλεγχος και στο νυχτερινό κέντρο Βοτανικός, όπου δεν βρέθηκε κάποια παρανομία. Και να σου πω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών θα συνεχιστούν εντατικά οι έλεγχοι στα νυχτερινά κέντρα. Από τα κλιμάκια της ΑΔΕ, ευχαριστούμε πολύ.